Τίποτα δεν ταιριάζει καλύτερα από το «Έρε γλέντια», όταν ο λαός μας συνδέσει την πείρα του με αυτά που λέει το Κομμουνιστικό Κόμμα και δει καθαρά ότι όλοι σας, η πολιτική πόλη, η κυβέρνηση, αντιπολίτευση, σοσιαλδημοκρατία, κόμματα, φωτοβολίδες, μορφώματα και μέχρι τα φασιστοειδή, δεν είστε τίποτα άλλο εκτός από κατασκευάσματα του μεγάλου κεφαλαίου για να υπηρετήσετε δύο βασικούς στόχους. Να μπορεί κάθε χρόνο να ληστεύει μεγαλύτερο κομμάτι από το μόχθο των εργατών, των εργαζομένων, των αυτοαπασχολούμενων και αγροτών, και δεύτερο, το στόχο του για περαιτέρω κέρδη να μαζεύει όπλα για να συμμετέχει με το αίμα του λαού στη μοιρασιά των αγορών και εδαφών σε όλο τον πλανήτη, σε βάρος άλλων λαών. Φτάσατε τη χώρα μας στην απίστευτη αθλειότητα το 0,7% ούτε το 1% του πληθυσμού της να κατέχει το 46% των καταθέσεων και συνεχίζεται ακάθεκτη. Και πάλι όπως πέρσι 7 δις στο ΝΑΤΟ, 3 δισεκατομμύρια παραπάνω από τις συμβατικές υποχρεώσεις. Όταν με 1,3 δισεκατομμύρια καλύπτεται τα 40.000 κενά υγειονομικών με 20% αύξηση και το 13ο-14ο μισθό και με 1,2 δις καλύπτεται τα 40.000 κενά στην παιδεία με τα ίδια, με τις ίδιες αυξήσεις. Όλη η υγεία δηλαδή του λαού μας, μια φρεγάτα που στείλατε για να βοηθήσετε τη σφαγή στη Γάζα. Όλη η παιδεία μια φρεγάτα που στείλατε στον Περσικό κόλπο. Και αφήστε τα παραμύθια για την άμυνα της χώρας. Τα είπε όλα η συνάντησή σας με τον Τούρκο Πρωθυπουργό. Τα ίδια κάνατε και εσείς του ΣΥΡΙΖΑ. Μας πρίξατε με αυτά το μαξιλάρι των 37 δις. Ας δίνατε 2-3 δις για την υγεία και την παιδεία. Να το παίζατε και λίγο αριστερή δηλαδή. Αλλά πού, ούτε φράγκο. Γνήσια τέκνα των κορακιών. Ας δίνατε στη Νέα Δημοκρατία το μαξιλάρι χωρίς τη μαξιλαροθήκη. Χωρίς την ταντέλα έστω. Κοιτάξτε, όσα κομμάτια και να γίνετε, μην ελπίζετε να ξεχαστεί ότι βάλατε την υπογραφή σας να γίνει η χώρα μας μέτωπο ανάσχεσης. Δηλαδή τα κεφάλια του λαού μας να φάνε τις βόμβες των αντιπάλων του ΝΑΤΟ. Ότι βάλατε την υπογραφή σας να σουλατσάρουν οι νατοικοί καουμπόιδες δολοφόνοι, όπως προχθές στα Χανιά, και να γροθοκοπούν 15χρονες κοπέλες επειδή τους είπανε ότι υπογράψατε να έχουν άσυλο. Δεν θα ξεχαστεί ότι δώσατε τα σπίτια του λαού στα κοράκια των τραπεζών. Δεν θα ξεχαστεί ότι ρουφήξατε μέχρι και το μεδούλι του λαού με τη φορολογία και μας φέρατε τη Νέα Δημοκρατία και με φόρα και με πρίκα. Καλά, το Πασόκ θα ψηφίζει τα πάντα της Νέας Δημοκρατίας και θα περιμένει στα μολοχτά να περάσει ακόμα καμιά γενιά για να ξεχαστεί ότι ξεριζώσατε και ξεπουλήσατε όσα έκτισε και κατέκτησε ο λαός μας. Πάμε παρακάτω. Τρελά δις, 12 στους επιχειρηματικούς ομίλους, 15 πέρσι. Σε ποιους? Σε αυτούς που έσκασαν στα κέρδη με 300% αύξηση φέτος. Αυτούς που μας έχουν εκδίσει με τους λογαριασμούς ενέργεια. Σε αυτούς που διπλασιάζουν τις τιμές των τροφίμων για να τα πουλάνε στο μισό στο εξωτερικό και να επεκτείνονται. Σε αυτούς που διωγγώνουν το δημόσιο χρέος με τα κόκκινα δάνειά τους. Όχι μόνο δεν είχε όφελος ούτε ευρώ ο λαός μας από αυτούς, αλλά έχασε και τα πάντα. Όταν με 2 δις μπορείτε να δώσετε το 13ο, 14ο μισθό σε 650.000 δημοσίους υπαλλήλους. Με άλλα 2 δις τη 13η και 14η σύνταξη σε 2,5 εκατομμύρια συνταξιούχους. Με άλλα 3 δις το επίδομα σε 1 εκατομμύριο ανέργους που τους κάνατε εσείς ανέργους με τους επιχειρηματικούς ομίλους και όχι ένα στους 10 όπως τώρα. Όταν 2 δις είναι τα προϋπολογισμένα αντιπλημμυρικά έργα σε όλη την Ελλάδα και αυτά υπολογισμένα με το κέρδος του παράσιτου μάλιστα. Θέλετε να κάνουμε και άλλου είδους κοστολόγηση? Όσο είναι τα αντιπλημμυρικά έργα στην Αθήνα, είναι το κόστος το χρέος του κόμματός σας. Και στην Κεντρική Μακεδονία, το χρέος του Πασόκ. Όταν 2 δισεκατομμύρια μπορούν να κάνουν καινούρια την πυροσβεστική από δυναμικό και υποδόμες και άλλα τόσα, λύνουν το θέμα της προστασίας και της διαχείρισης των δασών. Δουλεύετε το λαό μας ότι ψάχνετε για δημοσιονομικό χώρο. Να σας θυμίσουμε εμείς. Ξεχάσατε να πάρετε αυτά που χρωστάει στο κράτος το 0,8 των ισχυρότερων επιχειρηματικών ομίλων. 87 ολόκληρα δις. Μόκο όλοι σας. Πού να πείτε κουβέντα γι' αυτό. Πάει και η καριέρα και ο βουλευτικός μισθός. 87 δις όταν φτάσατε ΣΥΡΙΖΑ και Νέα Δημοκρατία τη φορολογία σχεδόν στον πάτο στο 0,5%. 87 δις και είναι αυτά που φαίνονται, είναι τα ψίχουλα. Διότι θυμάστε εσείς του ΣΥΡΙΖΑ και του ΠΑΣΟΚ ότι στη συνταγματική αναθεώρηση ψηφίσατε κατά στην πρόταση του ΚΚΕ να απαγορευτεί η διακίνηση κεφαλαίων μέσω offshore και να ομοσπονδιακοποιηθούν οι μετοχές
για να ξέρουμε τη διακίνηση του κεφαλαίου. Ψηφίσατε δηλαδή να μην μπορούν να πιαστούν και να φορολογηθούν τα μεγάλα ψάρια. Και δεν φτάνει αυτό. Τους πιο μεγάλους, τους πιο ισχυρούς, τους εφοπλιστές, τις τράπεζες, πλήρη απαλλαγή ούτε ευρώ φόρο στα ηλικιώδη κέρδη τους. Και πρέπει να ξέρει ο λαός μας ότι σε αυτά τα 87 δις δεν φτάνει ο χρόνος. Και με τη δική σας καπιταλιστική κοστολόγηση χωράνε πολλά. Ολοκένουργια όλα τα σχολεία και τα πανεπιστήμια. Φοιτητικές εστίες για όλους. Ολοκένουργια τα νοσοκομεία. Να γίνουν στολίδια. Ολοκένουργια και διπλάσια τα αστικά λεωφορεία. Παντού σε όλη την Ελλάδα για να πετάνε συγκοινωνίες. Ούτε συζήτηση βέβαια για μητροπολιτικά πάρκα, χώρους αθλητισμού, πολιτισμού, ψυχαγωγές. Ούτε συζήτηση για μέτρα ασφάλειας στις συγκοινωνίες, τρένα κτλ. Που χρειάζονται απλώς μερικά εκατομμύρια. Όλα αυτά έχουν έναν δημιουργό, την εργατική τάξη. Εσείς όλοι σας, εκτός από το μισθό που το φτάσατε στα τάρταρα, τις αφαιρέσατε και όλα αυτά. Και τα κάνατε κότερα, πισίνες, βίλες και παραγεμισμένα σεντούκια για μια χούφτα παράσιτα στην οικονομία και στην κοινωνία τους μεγαλομετόχους των επιχειρηματικών ομίλων. Και επειδή τόση ώρα μιλάμε για τα ψίχουλα, όποιος κατάλαβε ότι το Κομμουνιστικό Κόμμα καλεί το λαό να διεκδικήσει τα ψίχουλα και χαίρεται, ας αλλάξει καλύτερα πλευρό. Η μοίρα του λαού μας, της εργατικής τάξης, των λαϊκών στρωμάτων σε συμπόρευση με το Κομμουνιστικό Κόμμα είναι να είναι κυρίαρχος ενός πλούτου που δεν έχει προηγούμενο και μπορεί σήμερα κιόλας να εξαλείψει τη λέξη ανάγκη ακόμα και από τα λεξικά. Ευχαριστώ.